Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με πολλά και κρίσιμα ζητήματα η σημερινή επικαιρότητα. Χθες είπαμε για τις υποδομές για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας ότι τουλάχιστον μέσα στη χρονιά θα εξελιχθεί ο διαγωνισμός και αυτό είναι μια θετική προέκταση υπό την έννοια ότι κάτι θα γίνει. Βέβαια, διαρκώς καθυστερούμε. Σε λίγη ώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε μαζί με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας, τον κύριο Δημήτρη Καραλή, μια και βγαίνουν κριτοκοσμικά σχόλια για την εικόνα που παρουσιάζει το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Βέβαια, υπάρχει και μια μάχη. Μάχη εκλογών για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Και σε λίγη ώρα θα είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Αθηναίων και υποψήφιος για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χαρίς Δούκας. Θα δούμε ακόμη και το τι ακριβώς συμβαίνει με τις αγροτικές επιδοτήσεις, οι οποίες είναι στον αέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως με την εικόνα που παρουσιάζουν οι περιοχές μας. Κραυγή αγωνίας από κατοίκους πολλών περιοχών, ακόμη και δίπλα από την Καλαμάτα, αφού εδώ και τρεις μέρες δεν έχουν νερό. Όπως τονίζουν οι πολίτες, οι αρμόδιοι δεν έχουν κάνει τίποτα μέχρι στιγμής για να λυθεί το θέμα. Με τον πρόεδρο, για παράδειγμα, της κοινότητας Δολών να απευθύνεται στη δικαιοσύνη. Πρόκειται όμως για μια τουριστική περιοχή, με τους επιχειρηματίες να ανησυχούν, καθώς καθημερινά και χάνουν πελάτες, ενώ τρέμουν στη σκέψη ότι θα συμβεί τον Αύγουστο, όπου η επισκεψιμότητα θα χτυπήσει κόκκινο. Δεν θα έχουμε νερό να πιούμε και θα φοράμε από μια θηλιά ο καθένας στον δρόμο και θα λέμε τι θα γίνει τώρα, να τη σφίξω, να μην τη σφίξω, τη σφίξω. Με τη θηλιά στο λαιμό έκαναν δηλώσεις οι κάτοικοι των περιοχών Τιβέικων και Καλιανέικων, φράζοντας την αγανάκτησή τους και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται εδώ και τρεις ημέρες, αφού στα σπίτια τους δεν έχουν σταγόνα νερό. Είναι κατάσταση αυτή στον 21ο αιώνα να ζούμε έτσι, χωρίς νερό. Ημέρες. Και πριν 10 μέρες, άλλες 4. Καήκαν όλα, κοιτάτε έξω τα λουλούδια μου, όλα. Αλλά καήκαμε κι εμείς. Τρεις ημέρες έχω να κάνω μπάνιο. Κουβαλάει ο γιος μου από τον κάμπο. Τουαλέτα, έχω λίγες κότες, νεροχύτη. Τι να πρωτοκάνεις με 3-4 παγούρια. Δηλαδή έχουμε έρθει σε απελπισία. Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό που τραβάμε εμείς τώρα εδώ? Η κατάσταση, όπως τονίζουν οι πολίτες, είναι σοβαρή, αφού στα χωριά υπάρχουν ανήμποροι άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας. Είναι κατάκητοι εδώ σε δύο σπίτια κάτω. Οι άνθρωποι έχουν έρθει σε απόγνωση. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Στη μεγάλη απελπισία, που δεν υπάρχει δηλαδή περιθώριο για να αντέξουμε άλλο. Δεν υπάρχει. Είναι τα παιδιά μου κατεβασμένα. Αν δεν ήταν, δεν είχαμε νερό να πιούμε. Εγώ, όπως με βλέπετε, είμαι μισοανάπηρη. Πρέπει κάτι να γίνει για αυτό το θέμα. Τώρα, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, έχουμε πάρει όλες τις υπηρεσίες. Όλες, ο ένας θα ρίχνει στον άλλον. Κανένας δεν μας δίνει λύση. Πήραμε το σύνδεσμο, πήραμε τη ΔΕΙΑΚ, πήραμε δικηγόρους, πήραμε τίποτα. Η δεξαμενή που τροφοδοτεί τα χωριά με νερό είναι σχεδόν άδεια, με τον πρόεδρο της κοινότητας Δολών να φτάνει μέχρι και στη δικαιοσύνη. Θα πάμε στον εισαγγελέα πλέον να εξιστορήσουμε την κατάσταση. Μπας και δώσει λύση. Ο εισαγγελέας δεν φέρει νερό. Αλλά είναι η τελευταία λύση, μπας και οι επόμενοι που θα έρχονται να βάλουν μυαλό. Η κατάσταση είναι τραγική. Το 2024, χωρίς σταγόνα νερό και οι υπηρεσίες να τρώγε τη μία με την άλλη, ο σύνδεσμος με τη ΔΕΙΑΚ, και λύση να μην δίνουν, τι να πω. Απεριμένουμε συνέχεια από τον Βασιλόπουλο να δείξει λύση. Σύμφωνα με τον κύριο Φάσο, για να ανέβει η στάθμη της δεξαμενής, χρειάζονται τουλάχιστον 10 ώρες. Η στάθμη αυτή, εδώ και 4 μέρες πέφτει μέσα σταγόνα, και ό,τι έχει μαζέψει δεν έχει ούτε η αντλία δουλέψει να φέρει στα Καλιανέικα νερό, ούτε και κάτω, γιατί την έχω κλείσει. Που σημαίνει λοιπόν 4 ημέρες έχει 2 κυβικά μέσα. Εδώ πρέπει να έχει τουλάχιστον 10 ώρες να δουλεύει συνέχεια για να ανεβάσει νερό στα Καλιανέικα. Και μέσω του ιστορικού δικτύου, γιατί φτάνει μέχρι ότου τα σπίτια παίρνουν από τη δεξαμενή από τα Καλιανέικα. Καθημερινά γίνονται προσπάθειες να δοθεί λύση. Όμως, όπως επισημαίνουν κάτοικοι και τοπικοί άρχοντες, ακόμα δεν έχουν βρει άκρη. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη πρόνοια και περισσότερη υπευθυνότητα από αυτούς που πρέπει. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί να απευθυνθώ και ούτε είμαι εδώ για να κατηγορήσω. Είμαι εδώ για να βοηθήσω. Είμαι εδώ μαζί με τους υπευθύνους ώστε να βρούμε μια λύση. Δεν πρέπει να κάνουμε υπερκατανάλωση σε φτηνές δικαιολογίες πέρα από τη χρήση του νερού. Αυτό είναι πιο επικίνδυνο. Πιστέψτε με, εν μέσω καύσωνα και σε πρωτόγνωρες κλιματολογικές συνθήκες. Παράλληλα, όμως, πρόκειται για μια τουριστική περιοχή, με τους επιχειρηματίες να πλήττονται σημαντικά και να ανησυχούν για το τι θα ακολουθήσει τον Αύγουστο, που η επισκεψιμότητα θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Πώς μπορείς να καμαρώνεις, ας πούμε, για την καινούργια πτήση της Air France για την Καλαμάτα, και ότι θέλουμε τουρισμό και αυτά, και δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, έτσι, για τους λίγους ντόπιους, πόσο μάλλον να έρθει και άλλος κόσμος. Η κάτω αυτή δεξαμενή δεν γεμίζει ποτέ, γιατί το νερό το παίρνουν κάτω τα μαγαζιά, οπότε εμείς μένουμε από τη δεξαμενή την κάτω μέχρι επάνω, μένουμε χωρίς νερό.
Και είπαμε τώρα στον κύριο Μωραγιάννη, γιατί μπορεί να είμαστε δήμος Δυτικής Μάνης, αλλά το νερό ανήκει στο σύνδεσμο Καλαμάτας, να κλείσει την κάτω τη Δεξαμενή, να μείνουν και αυτή μισή μέρα χωρίς νερό, να γεμίσει η δική μας, να έχουμε και εμείς νερό. Να παρακαλέσω όλους αυτούς τους κυρίους, υποτίθεται υπεύθυνους, με τις γραβατούλες, τις δεξιώσεις, στους εκκλησιασμούς και δεν ξέρω που αλλού, και καλά κάνουν και πάνε εκεί, να ασχοληθούν λίγο με τα κύρια προβλήματα που υπάρχουν, όπως το νεράκι που είναι αγαθό, και εκείνο που ξέρουν και υψηλότερα. Βάλανε τώρα 2-3, όπως είδατε τελευταία, νέους φόρους στα ενοικιαζόμενα. Εμείς πάμε σαν καλοί άνθρωποι, καταθέτουμε αυτό που μας αναλογεί και αυτοί μας έχουν κανονικά γραμμένους. Μάλιστα, η ιδιοκτήτρια ταβέρνα στα Καλλιανέικα αναγκάζεται να πλένει τα πιάτα, όπως λέει, μέσα σε λεκάνες, αφού δεν υπάρχει νερό. Με λεκάνες βάζουμε τα πιάτα μέσα, τα ξεπλένουμε, τα ξαναξεπλένουμε και στο τέλος βάζω στο πλυντήριο, γεμίζω το πλυντήριο νερό να τα ξεπλύνω, με φόβο, επειδή δεν τραβάει νερό το πλυντήριο, να το κάψω κι αυτό για να αποστηρώσω τα πιάτα. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Είχαμε μείνει και το Αγίου Πνεύματος 4 ημέρες χωρίς νερό. Και δεν το λέω εγώ σαν επιχείρηση. Υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι εδώ που είναι κατάκητοι κάτω, που χρειάζονται να έχουν νερό. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Μας πούνε ποιοι είναι υπεύθυνοι. Προβλήματα με την υδροδότηση αντιμετωπίζουν όμως και άλλες περιοχές, ακόμη και στον αστικό χώρο της Καλαμάτας. Κάθε απόγευμα έχουμε πρόβλημα με το νερό. Έρχεται πολύ ελάχιστο. Αλλά εντάξει, μετά το βράδυ ξανά 3-4 ώρες και παραπάνω και 5. Αν παιδευτεί πουθενά, εντάξει, λέω ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πιστεύω να το λύσουν. Μάζεψε λίγο νερό για να πίνουμε. Αγοράζουμε μπουκάλια. Είναι οι ειδικοί που το ξέρουν καλύτερα από εμάς για να σκεφτούν τι θα κάνουν. Μάλλον και οι ειδικοί δεν τα ξέρουν καλύτερα για να φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση, η οποία έχει πάρα πολλές προεκτάσεις και κοινωνικές. Η υγεία των ανθρώπων πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε σε μια ισορροπία. Εδώ βλέπουμε τα ζητήματα που υπάρχουν σε μία σειρά από περιοχές, ακόμη και στον αστικό χώρο της Καλαμάτας, ακόμη και σε τουριστικές περιοχές. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας, ο κ. Δημήτρης Καραλής. Δεν μπορώ να το παραβλέψω και να μην κάνουμε ένα σχόλιο γι' αυτό. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Γιατί έρχονται τουρίστες και βλέπουν αυτή την εικόνα. Νομίζω ότι καλύτερα στη Σαχάρα, θα λένε. Να σας πω, τα σχόλια τα οποία είδαμε σήμερα να δημοσιεύονται στην έγκυρη ηλεκτρονική εφημερίδα του Capital. Είναι σχόλια τα οποία προέρχονται από τους τουρίστες. Όταν φτάνουν στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας ή όταν από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας επανέρχονται στις εστίες τους. Εμείς εδώ και χρόνια έχουμε επισημάνει τα προβλήματα του αεροδρομίου που καθιστούν με τις ελλείψεις που έχει προβληματική τη λειτουργία του. Να τα δούμε τα σχόλια αυτά, γιατί πολλοί κόσμος ίσως να μην τα γνωρίζει, να τα ζει, αλλά να μην τα γνωρίζει. Να δούμε τι αναφέρονται στα σχόλια. Δηλαδή, γίνονται σχόλια ότι θυμίζει σταθμό λεωφορείων της δεκαετίας του 80 με 90. Οι ταμπέλες για διάφορες πληροφορίες είναι κίτρινες δεκαετιών που κρέμονται από την οροφή με σκουριασμένες αλυσίδες. Απλή επισήμανση, εγώ θα πω. Δεν λέει κάτι άλλο. Τα βέλη στις πινακίδες για τις τουαλέτες είναι σχεδιασμένα με μαρκαδόρο. Οι ηχητικές ανακοινώσεις δεν ακούγονται καθαρά. Και τα καθίσματα είναι πολύ λίγα για τον κόσμο που εξυπηρετεί. Πραγματικότητες όλα αυτά προφανώς, γιατί τα καθίσματα βλέπουμε την ταλαιπωρία. Έχουμε δει κατ' επανάληψη τον κόσμο να κάθεται στο πεζοδρόμιο και να καίγεται. Ιδιαίτερα τώρα με 42 και 41 βαθμούς που έχει η Μεσσηνία, καταλαβαίνετε κι εσείς τι ταλαιπωρία μπορεί να υφίσταται ένας ξένος που θέλει, που έρχεται, που είναι και η πρώτη εικόνα, ή που φεύγει, που είναι και η τελευταία. Απαρχαιωμένο αεροδρόμιο, δυστυχώς, ώρα 11 το πρωί, οι οθόνες αναγγελίες αναχωρήσεων έδειχναν ακόμα τις πτήσεις προηγούμενης νύχτας. Βρώμικες τουαλέτες, η ντροπή της ντροπής για τη Μεσσηνία. Αυτά νομίζω τα σχόλια πρέπει να τα πάρουν όλοι μα όλοι μα όλοι οι υπεύθυνοι του νομού και να τα κάνουν σημαία. Σημαία λύσεων, όχι σημαία ότι ντρεπόμαστε για αυτήν την εικόνα. Προφανώς ντρεπόμαστε για αυτήν την εικόνα. Έτσι. Αλλά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να βρούμε λύσεις αν δεν καταλάβουμε ποια είναι αυτή η εικόνα και την εξοραίζουμε συνέχεια. Ότι κάναμε, βάψαμε το ένα, κάναμε το άλλο ή βάλαμε δύο τουαλέτες και κάτι έγινε. Καταρχήν, το πρώτο σχόλιο. Δυσφημούν την περιοχή τα σχόλια αυτά. Δυσφημούν τον τουρισμό της περιοχής, δυσφημούν εμάς σαν κοινωνία. Τι θα έπρεπε να γίνει? Εδώ και αρκετό διάστημα θα έπρεπε στοιχειωδώς να έχουν ενδιαφερθεί. Μας είπαν ότι προχωράει η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. Και... Okay. Και παράλληλα δεν θα ήταν δύσκολο να γίνει μία αναβάθμιση, να γίνει ένας εξοραϊσμός και μια βελτίωση των εγκαταστάσεων,
με κάποιους ανθρώπους επιπλέον για να μπορούν να εξυπηρετούν αυτές τις εισερχόμενες πτήσεις. Τις βασικές ανάγκες, εγώ θα πω τώρα, γιατί μιλάμε για βασικές ανάγκες. Εντάξει. Λοιπόν, και πάμε στο γιατί τώρα. Η Πελοπόννησος εδώ και χρόνια και η περιοχή δική μας είναι καθυλωμένη στο 3%, παρακαλώ. Το ξαναλέω, στο 3%. Και δεν αλλάζει αυτό. Των εισπράξεων που προέρχονται από τον ελληνικό τουρισμό στο σύνολο του. Πέντε μόλις περιφέρειες. Ο οποίος αυξάνει, έτσι. Ασφαλώς, δεν τίθεται θέμα. Υπάρχουν περιοχές που έχουν εκτοξευθεί ουσιαστικά. Πέντε περιοχές έχουν καταφέρει και προσπορίζονται το 90% και μπράβο τους. Οι υπόλοιπες περιοχές, που συγκαταλέγεται και η περιοχή δική μας, βρίσκεται καθυλωμένη εδώ και χρόνια στο 3%, παρά το γεγονός ότι έχουμε την πρώτη ύλη και συγκριτικά πλέον εκτήματα. Και αυτό είναι δεδομένο. Εγώ ακούω συνέχεια για ένα DMO, ακούω μόνιμα για την παραχώρηση, ακούω μόνιμα για όλα αυτά. Και κύριε Πρόεδρε, ακόμα και αν τρέξουν όλες αυτές τις διαδικασίες, αρχικά μιλάμε για 4 κορυφαία επενδυτικά σχήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν διαφωνεί κανείς. Αλλά ακόμα και αν τρέξουν αυτές τις διαδικασίες, θα έχουμε αποτέλεσμα άμεσα? Μετά από κάνα 2 χρόνια τώρα συζητάμε ουσιαστικά, έτσι δεν είναι? Τρία. Εμείς πολύ περισσότερο. Κάτι δεκαετίες. Ναι. Παλεύαμε. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ο καθένας αναλαμβάνει και τις ευθύνες του, θα σας θυμίσω ότι πριν 3 χρόνια που είχε έρθει ο τότε Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Κικίλιας, και που προκάλεσα εγώ την παρέμβασή του από το επιμελητήριο, πήρε επιτόπου τηλέφωνο τον τότε διευθύνοντα, και νυν παραμένει ακόμα, ο κύριος Δημητριάδης, διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, μας έκλεισε ραντεβού, πήγαμε επιτόπου και αποδέχθηκε την πρότασή μας να προχωρήσει άμεσα σε βελτιώση του αεροδρομίου. Θα σου θυμίσω, όταν είχε έρθει για υπογραφή της συμφωνίας του δρόμου, ο Πρωθυπουργός, ότι σε κάλεσα, παρόντος του διοικητή της ΥΠΑ, και λέω, ένα λεπτό, να είσαι Θέμη εδώ. Τι έγινε με τη διαδικασία εγκρίσεως από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας? Εγώ το φάκελο τον έχω παραδώσει, είναι καθόλου έτοιμα. Καλά, όλοι έχουν παραδώσει πολλά φάκελο. Λοιπόν, το μόνο που δεν έχουν παραδώσει είναι το αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή, σε μια καλύτερη κατάσταση από ότι είναι αυτή την εικόνα. Και νομίζω ότι αυτή η εικόνα, το είπατε και εσείς, είναι ντροπιαστική, τουλάχιστον αυτό επισημαίνουν τα σχόλια των ανθρώπων που το επισκέπτονται. Και εδώ νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Κάπου πρέπει να υπάρξει τέλος όλο αυτό το τραγελαφικό σκηνικό με τις διαδικασίες, τις γραφειοκρατίες, με όλα αυτά, και να δούμε ουσιαστικές απαντήσεις, ούτε ακόμα για το θέμα του πάρκινγκ ή οτιδήποτε δεν έχουμε πάρει απάντηση. Εμείς θα παραμείνουμε προς την ίδια κατεύθυνση, να αναφερόμαστε κάθε φορά στο θέμα αυτό, μήπως και υπάρξει ανάλογη ευαισθησία και κάποιος εγκύψει σοβαρότερα στο πρόβλημα και αρχίσει, όχι του πρόκειται να βελτιώσει άμεσα τα προβλήματα, αρχίσει σιγά σιγά να επιλύει ένα-ένα τα θέματα για να πάμε όλοι μαζί πλέον με κάποια συμπόρευση και κάποιες ενέργειες να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να γίνει κάποια στιγμή τουριστικός προορισμός η περιοχή μας. Η περιοχή μας, διότι το αξίζει και μπορεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε να δούμε εμείς τα υπόλοιπα. Και τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με το αβέβαιο μέλλον για τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που θα έπαιρναν τουλάχιστον 650.000 αγρότες. Καθώς η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, του οργανισμού που είναι υπεύθυνος για αυτή τη διαδικασία, δεν επιτρέπει την πλήρη λειτουργία της πλατφόρμας για την υποβολή των δηλώσεων. Φτάσαμε μέσα Ιουλίου και η κατάσταση με τις αγροτικές επιδοτήσεις είναι στον αέρα. Τα ερωτήματα πολλά, καθώς κανείς δεν ξέρει το τι πρόκειται να γίνει με τις ενισχύσεις που αφορούν 650.000 και πλέον αγρότες. Ακρώς ενδεικτικά τα όσα παρουσιάστηκαν στο ρεπορτάζ της Ντίνας Καραμάνου στο Μέγκα. Η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, του οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τη διανομή των κοινοτικών κονδυλίων, δεν επιτρέπει την πλήρη λειτουργία της κυβερνητικής πλατφόρμας για την υποβολή των δηλώσεων της χρονιάς 2024, την ώρα που στους καταλογισμούς των ποσών της προηγούμενης χρονιάς αλλά και στις πληρωμές τα λάθη είναι εξόφθαλμα. Ο αγροτικός κόσμος της χώρας είναι ανάστατος τον τελευταίο καιρό και με τις πληρωμές που δεν είδανε, πολλοί είδανε στους λογαριασμούς τους να μην καταβάλλονται τα ανάλογα χρήματα που περιμέναν από κοινωνικές ενισχύσεις και από μια περίπτωση περίεργη που θα έλεγα, που είδαμε ότι ένα όνομα από την περιοχή της Ηλίας είχε καταλογιστεί να πάρει 13,9 εκατομμύρια ευρώ. Την ώρα που οι καθυστερήσεις καταγράφονται όσο ποτέ άλλοτε, η αγωνία παραμένει για το εάν θα προλάβουν να πληρωθούν φέτος τον Οκτώβριο ή αν θα πάει πολύ πιο πέρα η σχετική διαδικασία της προκαταβολής. 196.000 δικαιούχοι κινδυνεύουν να επιστρέψουν ένα ποσό 63 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από τους ελέγχους
εντόπισε εσφαλμένη πληρωμή. Δεν έγιναν όλα τα βήματα που ήταν αναγκαίο να γίνουν για την εξυγίανση του οργανισμού, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να σωρεύονται και να μεγενθύνονται. Στόχος μας είναι η πλήρης εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η λειτουργία του κατά τρόπο διαφανή και δίκαιο, σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Με σοβαρούς κινδύνους να ελοχεύουν και με τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά, το θέμα παίρνει και πολιτικές διαστάσεις. Οι συνθήκες στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδεινώνουν αναμφισβήτητα ακόμη περισσότερο την κατάσταση του αγροτικού κόσμου της χώρας μας, ο οποίος ήδη βρίσκεται σε δεινή θέση. Δεν έχουν τέλος τα λάθη, οι παραλήψεις, οι εξωθεσμικές παρεμβάσεις και οι παρατυπίες που συνεχώς αποκαλύπτονται στον εποπτευόμενο οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΟΠΕΚΕΠΕ. Για λόγους διαφάνειας και αξιοπιστίας του οργανισμού, αναμένουμε να δοθούν στη δημοσιότητα αναλυτικά τα στοιχεία πληρωμών ενιαίας ενίσχυσης του πρώτου έτους εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου ΚΑΠ. Η υπόθεση είναι εξαιρετικά σοβαρή και όπως αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ, κανείς από τους αγρότες δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το τι ακριβώς πληρώθηκε και πώς υπολογίστηκαν τα χρήματα που έλαβε. Είναι πολλά εκείνα τα οποία εξελίσσονται στην κεντρική πολιτική σκηνή και έχουμε την χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον Δήμαρχο Αθηναίων και υποψήφιο πρόεδρο για το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χαριδούκα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, η χαρά είναι δικιά μου. Κύριε Δημάρχε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η πορεία την οποία εσείς την κάνετε, μια πορεία προς την κοινωνία. Πώς είναι και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της και ποια στοιχεία θέλετε να δώσετε εσείς? Θέλουμε να ξαναδημιουργήσουμε ελπίδα και να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή. Είδαμε στις ευρωεκλογές ότι 60% των συμπολιτών μας απήχαν, γύρισαν την πλάτη στην πολιτική και στους πολιτικούς. Και αυτό είναι που πρέπει να αναστρέψουμε, να ξαναγκαλιάσουμε τους πολίτες και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να απαντήσουμε στα προβλήματα που τους απασχολούν. Να μην θεωρητικολογούμε, να μην πολιτικολογούμε, αλλά να λέμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματα της ασφάλειας, της ανεργίας, των χαμηλόμισθων, της νέας γενιάς, τα προβλήματα στο ΕΣΥ, τα προβλήματα που σχετίζονται με την ακρίβεια που εγώ τη λέω πια εσκροκέρδια, διότι νομίζω ότι η χώρα θέλει μια αλλαγή κατεύθυνσης. Πρέπει να σκεφτούμε ότι το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μητσοτάκη, τελικά δημιουργεί πολύ μεγάλες ανισότητες και μοιράζει πάρα πολλά σε πολύ λίγους και σε όλους τους υπόλοιπους ελάχιστα. Αυτό που θέλω να δω και νομίζω βγαίνει και μέσα από τη δική σας τοποθέτηση, δεν είναι μόνο στοίχημα του ΠΑΣΟΚ και το οριοθετείτε πέρα και έξω από τα όρια του ΠΑΣΟΚ, όπως αντιλαμβάνομαι. Μιλήσατε για την κοινωνία, για όλη την κοινωνία. Έχει εθνικά χαρακτηριστικά η διαδικασία αυτή και η κάλπη στις 6 του Οκτώβρη, που είναι βεβαίως κάλπη ΠΑΣΟΚ, έχει μεγάλη σημασία για όλους τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες και τους καλώ όλους να υπερβούμε, λέω ότι ανοίγουμε τον κύκλο της υπέρβασης, να υπερβούμε τα στενά κομματικά χαρακτηριστικά και το ΠΑΣΟΚ όπως παλιότερα να αναδειχθεί στην ψυχή της δημοκρατικής παράταξης που θα αλλάξει το ίδιο μετασχηματιζόμενο σε ένα σύγχρονο κόμμα που θα έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι τις αγορές. Και θα μπορέσει να κάνει την κοινωνία μας περισσότερο δίκαιη. Ο κόσμος το ρωτά. Νομίζω φέρεται και τον τίτλο αυτή τη στιγμή, τον πλέον τιμητικό τίτλο του Δημάρχου Αθηναίων. Πετύχατε ένα πολύ σημαντικό στόχο. Και είναι καθοριστικός αυτός ο στόχος. Προς τι αναγκαιότητα, να το πω έτσι και προσωπικά, της διεκδίκησης ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ? Είναι η ευθύνη που έχω απέναντι σε όλους τους πολίτες και στους Αθηναίους και στις Αθηναίες που με ψήφισαν. Να λέω τα πράγματα όπως τα αισθάνομαι και βλέπω ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Mm-hmm. Το είδαμε και στη Γαλλία που δεν κινήθηκαν όσο γρήγορα έπρεπε. Υπήρχαν και τότε φωνές πριν 2-3 χρόνια που λέγανε ότι πρέπει γρήγορα να μετασχηματιστούμε, διότι η πολιτική του Μακρόν, αυτή η μεταρρύθμιση, ας το πούμε έτσι, που κρατάει χαμηλά τους μισθούς, που συγχωνεύει επιχειρήσεις, προχωράει ο ιδιωτικός τομέας παντού, υγεία, παιδεία, ρεύμα, νερό, θα οδηγήσει μεγάλα διέξοδα και στην λεπενοποίηση και τα αποτελέσματα ήταν ότι η ακροδεξιά σάρωσε στην πρώτη Κυριακή σε ευρωεκλογές και πήρε το 60% της εργατικής τάξης και το 50% των χαμηλόμισθων, γιατί δεν απαντούσαν οι υπόλοιποι στα προβλήματα. Και βλέπω ότι η χώρα μας έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Η Αθήνα, για παράδειγμα, έχει 4.000 νέες οικογένειες οι οποίες σε σχέση με το εξάμηνο του 2023 365% αύξηση, ζητούν στήριξη από το κοινωνικό παντοπολείο και το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο διότι υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια ακόμα και στις, όχι απλώς στα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις. Μάλιστα σήμερα είδα τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ και έκανε μια πολύ σημαντική παρέμβαση την οποία στηρίζω. Θυμάστε ότι στον ενεργειακό πόλεμο δόθηκαν αρκετά χρήματα στη μορφή επιδοτήσεων σε επιχειρήσεις για να τις κρατήσουν ζωντανές τις μικρομεσαίες.
Και ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπε ότι έπρεπε να ελέγξετε την αγορά και να μην εκτοξεύονται οι τιμές και με δικά σας λεφτά των πολιτών δηλαδή να επιδοτείτε την σκροκέρδεια. Και τσέκανε λοιπόν παράνομες. Και ζητάνε τώρα, 2 χρόνια μετά, στον Ραβασάκια και ζητάνε πίσω λεφτά από τις επιχειρήσεις που τότε έλεγαν ότι τις στηρίζουν. Αυτά όλα δείχνουν ότι δεν είναι 2-3 αλλαγές που χρειαζόμαστε. Είναι μια συνολική αλλαγή, ένας εκδημοκρατισμός εξουσίας και γι' αυτό φανταστείτε να τα έλεγα όλα αυτά. Και να μην κατέβαινα, να μην έθετα υποψηφιότητα, θα ήμουν κρυπτόμενος και θα μπορούσε οποιοδήποτε να με καταλογίσει ότι δεν είχε την τόλμη και το θάρρος να βρεις τα στεγανά σου και να τα πεις βάζοντας τον εαυτό σου μπροστά στην όλη διαδικασία. Το βάζω λοιπόν, παίρνω την ευθύνη, αναμετρώμαι με αυτήν και 6 το Οκτώβριο θα με κρίνουν όλοι. Νομίζω είναι μια σκληρή δοκιμασία όπως και να έχει. Πάντως είναι μια δοκιμασία προς την ίδια την κοινωνία, την οποία την ξέρετε πάρα πολύ καλά και στο πεδίο της αυτοδιοίκησης, αλλά και στο πεδίο της δημιουργικής αναφοράς ως καθηγητής. Αυτό πάντως είδαμε είναι ότι με τη δική σας υποψηφιότητα πυροδοτήθηκαν οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Μια μεγάλη δημιουργική καλή ανησυχία, να το πω έτσι, και υποψηφιότητων και μεγάλη συζήτηση. Προφανώς πρέπει να υπάρξει συζήτηση για τα ουσιαστικά και νομίζω ότι εδώ πρέπει να ακούσουμε συγκεκριμένες θέσεις και όχι μόνο γενικόλογες αναφορές. Φαντάζομαι ότι αυτή θα είναι και η δική σας επιδίωξη. Ακριβώς. Να πούμε δηλαδή τα πράγματα με το όνομά τους. Λέμε δημογραφικό και αν το λέμε απλά και να λέμε πόσο σημαντικό είναι το δημογραφικό, δεν λέει τίποτα. Πρέπει να μπούμε και να κάνουμε βαθιές τομές. Λέω για παράδειγμα, είναι δυνατόν να είναι μόλις 2.000 ευρώ το επίδομα για κάθε παιδί και 8.000 ευρώ το επίδομα για ηλεκτροκίνητο αμάξι? Όχι, πρέπει να αλλάξει και να στραφούν τα λεφτά. Είναι δυνατόν μια λεμονάδα να έχει 24% ΦΠΑ? Αυτό δεν σημαίνει πουθενά σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά για να αλλάξει αυτό, μας λέει η κυβέρνηση, χρειάζονται 100 εκατομμύρια. Μα 3 δις είναι τα υπερκέρδη των τραπεζών, ας φορολογήσει ένα ποσοστό και ας μειώσει επιτέλους το ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα. Είναι δυνατόν στο ΕΣΥ να υπάρχει τέτοια αποσύνθεση και να ψάχνουν τα νοσοκομεία γιατρούς και προσλήψεις να μην γίνονται και οι ειδικευόμενοι νέα παιδιά να είναι στα νοσοκομεία και να μην τα κρατάνε και να φεύγουν στο εξωτερικό και να μην έχουμε ανθρώπους να σώσουν ζωές και να περνάμε διατάξεις από την πίσω πόρτα για ιατρία το απόγευμα και να έρχεται ένας γιατρός και να κάνει ιατρία του ΕΣΥ και να κινδυνεύει κάποιος και να μην υπάρχει άνθρωπος να τον σώσει. Αυτά όλα λέω ότι πρέπει να αλλάξουν και χρειαζόμαστε έναν ανένδοτο στο ΕΣΥ. Ξέρετε, οι εργατικοί στην Αγγλία βγήκαν με πρώτο στην ατζέντα θέμα τη δημόσια υγεία. Mm-hmm. Τη δημόσια υγεία. Ποιοι? Οι εργατικοί στο Λονδίνο. Και εμείς εδώ πέρα φοβόμαστε να το πούμε. Ότι πρέπει η δημόσια υγεία που μας κράτησε όρθιος και στην πανδημία να ενδυναμωθεί. 10.000 προσλήψεις. Αντί το Ταμείο Ανάκαμψης να πηγαίνει για καζίνο και μολ, ας μπει να στηρίξει τα νοσοκομεία. Θες όμως πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρες και σε μια σειρά από ζητήματα, τις οποίες εγώ θα πω ότι το ΠΑΣΟΚ τις πλήρωσε μέχρι τώρα. Έτσι είναι. Το θέμα των ομόφυλων, για παράδειγμα, δεν υπήρξε ξεκάθαρη θέση. Εσείς είστε υπέρ των ομόφυλων, ξεκάθαρα. Νομίζω ότι είναι τα θέματα των δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντικά. Το ΠΑΣΟΚ και εδώ συμμάχες και πρέπει να μην μπλέκουμε με κορδόνια και να τα πατήσουμε ή όχι και να λέμε ξεκάθαρα τη θέση μας, το ίδιο για την παιδεία. Εγώ βγήκα, αν θέλετε, και από τους πρώτους και είπα ότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε τον κόσμο. Δημόσια, δωρεάν, παιδεία, τελεία και παύλα. Ήρθε το Χάρβαρντ. Ήρθε η Οξφόρδη. Ποιος έχει έρθει από αυτό το νομοσχέδιο? Κανείς. Για η ΕΚ Πολυτελείας πάμε και ψηφίζουμε στη Βουλή για να έρθουν τα funds. Το θέμα είναι να μπορέσεις να δημιουργήσεις τα θεμελιώδη και να τα παρέχεις στον κόσμο. Δημόσια δωρεάν παιδεία, δημόσια δωρεάν υγεία και κάτι άλλο. Τα δημόσια αγαθά του ρεύματος και του νερού παραμένουν δημόσια. Αν αυτά δεν είναι θεμελιώδη στην ατζέντα μας, δεν έχει νόημα να υπάρχουμε. Την ίδια ώρα όμως, στα εξωτερικά ζητήματα βλέπουμε ότι οι προκλήσεις είναι διαρκείς. Για παράδειγμα, χθες ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων πάλι αποκάλεσε την χώρα του Μακεδονία, πάλι μίλησε για μακεδονική γλώσσα, για μακεδονικό στρατό, για Μακεδόνες. Τελικά, με τη συμφωνία των Πρεσπών, τι πρέπει να γίνει? Είμαστε υπέρ, κατά? Τώρα η κυβέρνηση ζητά μια συμφωνία την οποία την έλεγε κατάπτυστη. Και εδώ βλέπετε ότι αν δεν είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή, τότε θα κάνουμε ένα βήμα μπρος και 10 βήματα πίσω. Η συμφωνία των Πρεσπών, που ήταν η συμφωνία ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, έλεγε για παράδειγμα ότι θα έπρεπε εμείς να έχουμε τον έλεγχο και αμυντικά στο κομμάτι της Βόρειας Μακεδονίας. Γιατί το ακολουθήσαμε? Θα μας έδινε πολύ μεγάλη δύναμη αυτή η ιστορία.
και να προχωρούσαμε και μια σειρά από εμπορικές συμφωνίες πάρα πολύ κρίσιμες και συνεργασίες για τον ηλεκτρισμό, την ενέργεια. Άρα στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να ελέγξουμε τα θεμελιώδη, την άμυνα, την ενέργεια και τα νερά σε μια γείτονα χώρα και έτσι με αυτόν τον τρόπο να ηγεμονεύσουμε στα Βαλκάνια και να αποτελέσουμε μια ηγέτιδα δύναμη. Ανταυτού, με μια μηχανία πέρασαν χρόνια, πολλά χρόνια, άλλαξε η κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι? Άλλαξε τη Βόρεια Μακεδονία και τώρα ψάχνουμε να βρούμε ποιες ήταν οι προϋποθέσεις πριν και αν θα τηρηθούν. Και άλλες φορές δεν έχουν πατήσει έτσι με τα εθνικά μας θέματα. Εσείς είστε υπέρ ή κατά? Εγώ νομίζω ότι η συμφωνία αυτή, όπως προχώρησε, έπρεπε να εφαρμοστεί σε όλη την διάσταση, αξιοποιώντας τα πολύ σημαντικά θετικά στοιχεία που είχε όσον αφορά τη σχέση με τη γείτονα χώρα, το οποίο θα μας ήταν πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν έγινε και τώρα πια είμαστε σε μια δυσχέρεια, καθώς είχε αλλάξει κυβέρνηση και δεν ισχύει τίποτα από όσα είχαν συμφωνηθεί. Αφήνω αυτά, έρχομαι λίγο στα του Πασόκ ξανά. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και ανοίγει και μια κουβέντα για το αν θα πρέπει να γίνει σύγκληση ή όχι των δυνάμεων. Σας έχω ακούσει από την πρώτη στιγμή, το πρόσημο που βάζετε είναι εξωστρέφεια, άνοιγμα. Το άνοιγμα υπέρβαση. Αυτό που φτάνει. Υπέρβαση, πολύ σωστά. Το άνοιγμα αυτό που φτάνει πέρα από την κοινωνία. Πολιτικά. Όποιον αγγίζει η ατζέντα που εμείς βάζουμε, θέλουμε να έρθει και να μας στηρίξει. Δεν έχουμε καμία διάθεση να δημιουργήσουμε περιχαρακώσεις, να σηκώσουμε τείχους εκεί που δεν υπάρχουν. Θα είναι όμως μια σχέση αξιών και ηθικής. Συμφωνούμε όλοι ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι δημόσιο αγαθό. Συμφωνούμε όλοι ότι η ΔΕΗ είναι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού και ο στόχος της δεν είναι να εξαγοράζει σούπερ μάρκετ, αλλά να πουλάει φθηνά ρεύμα στους πολίτες. Αν συμφωνούμε σε αυτό, όσοι συμφωνούμε, μπορούμε να κάνουμε ένα κοινωνικό συμβόλαιο και να προχωρήσουμε αυτή την προϋπόθεση. Γι' αυτό και λέω ότι τα θέματα πια δεν έχουν χρώματα και κόμματα. Το είδατε και στην Γαλλία, το βλέπετε και σε όλο τον πλανήτη και βλέπετε κιόλας ότι παραδοσιακοί σύμμαχοί μας, της σοσιαλδημοκρατίας, της κεντροαριστεράς, πάνε με την ακροδεξιά. Πάνε διότι εμείς μπερδευόμαστε. Και δεν λέμε, για παράδειγμα, ότι η ΔΕΗ δεν μπορεί να σέρνει το ράλι των τιμών στην ενέργεια, αλλά πρέπει να κρατάει χαμηλά τις τιμές. Δεν μας ενδιαφέρει η ΔΕΗ να δημιουργεί υπερκέρδη όπως δημιουργεί τώρα. Μας ενδιαφέρει να βοηθάει τα φτωχά νοικοκυριά. Σε αυτό συμφωνούμε. Όποιοι συμφωνούν σε αυτό, να έρθουν μαζί μας. Όποιοι λένε ότι η ΔΕΗ πρέπει να δημιουργεί υπερκέρδη και είναι μια εταιρεία που στόχο έχει να κάνει εξαγορές, ας πάνε με την άλλη μεριά. Ευθύνες υπάρχουν στο Πασόκ για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους του και αν έχουν συζητηθεί αυτές, να το πω έτσι? Οι ευθύνες είναι πάντα συλλογικές και γι' αυτό και λέμε ότι χρειαζόμαστε μια νέα συλλογική ηγεσία. Εγώ ένα θέμα το οποίο βάζω, το οποίο είναι πολύ βασικό, είναι ότι το κόμμα δεν λειτουργήσε όσο ανοιχτά θέλαμε. Λίγες κεντρικές επιτροπές, μόλις 4 σε 2,5 χρόνια, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε εκτελεστικό γραφείο κάθε εβδομάδα, κάθε 2 εβδομάδες. Λίγοι τομείς που λειτουργήσαν. Εγώ έδωσα και έναν αγώνα στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και δεν υπήρχε τομέας αυτοδιοίκησης, γραμματέας αυτοδιοίκησης. Με ρωτήσατε για τα εθνικά θέματα και δεν υπήρχε τομέας εξωτερικών. Αυτά όλα με ενότητα, με σύνδεση και με οργάνωση πρέπει να τα αλλάξουμε και πρέπει και κάτι άλλο. Να μάθουμε να λειτουργούμε συλλογικά. Στο Δήμο, για παράδειγμα, έχω 26 δημοτικούς συμβούλους και ο καθένας έχει ρόλο, λόγο και χαρτοφυλάκιο. Αυτό θα γίνει και στο Πασόκ. Το Πασόκ πρέπει να γίνει ένα κόμμα συλλογικό, να ξαναβρούμε τον εαυτό μας και το ΚΑΠΑ, το κίνημα, να είναι στην ψυχή του. Η προσωπική υπόσχεση προς τους πολίτες από τον Χάρη Δούκα ποια είναι? Ότι θα κάνω πάντα αυτό το οποίο πιστεύω, αταλάντευτα, και ότι η προσπάθεια η οποία κάνω δεν έχει να κάνει με το πολιτικό μου κεφάλαιο, αλλά παίρνω όλο το κόστος και όλη την ευθύνη, γιατί νομίζω ότι η συγκυρία είναι πάρα πολύ κρίσιμη και η χώρα χρειάζεται αλλαγή. Και αυτή η προσπάθεια που κάνω θα βοηθήσει όλους εκείνους που αγκομαχούν και κυρίως τη νέα γενιά, η οποία γυρίζει την πλάτη στην πολιτική, γιατί βλέπει ότι αυτά τα οποία συζητάμε πολλές φορές δεν τους αφορούν. Και τελευταίο. Φυσικά χρειάζεται πολλά να γίνουν και στον χώρο της αυτοδιοίκησης, τον οποίο τον ζείτε. Γιατί εδώ είναι τα ζητήματα αρκετά σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη αξία ότι σαν δήμαρχος μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Με οδηγεί η λογική ακριβώς της αποκέντρωσης, του πρώτου βαθμού εγκύτητας με τα προβλήματα. Όπως λέμε, η Ευρώπη των πόλεων και των περιφερειών, πρέπει και στην Ελλάδα να δώσουμε χώρο στους ανθρώπους που είναι καθημερινά μέσα στην κοινωνία και δίνουν μάχη για αυτήν. Θυμάμαι όταν είχε έρθει και κλείνω με αυτό η Τρόικα. Είχε πει ότι το μεγάλο πρόβλημα που χρεοκοπήσατε είναι το κράτος που έχετε δημιουργήσει, το οποίο είναι πάρα πολύ συγκεντρωτικό και μαζεύει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη σε πολύ λίγα συστήματα, σε πολύ λίγους υπουργούς, και αυτό πρέπει να σπάσει. Πέρασαν χρόνια, πολλά χρόνια, έγιναν χρεοκοπίες, έγιναν μνημόνια και ακόμα και σήμερα είμαστε στα ίδια. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο έργο σας. Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
Και πάμε εμείς να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Έχουμε μια κοινωνική πραγματικότητα και παγιώνεται αυτή για τους Έλληνες που τους θέλει να δυνατούν να κάνουν ακόμη και διακοπές. Μάλιστα, και αυτοί που θα πάνε, οι οποίοι φέτος θα είναι μόλις η μισή, θα μειώσουν τα πάνες, αλλά και να μειώσουν και τις ημέρες των διακοπών. Θα μπορούσε να μην είναι είδηση, καθώς πλέον αποτελεί την παγιωμένη πραγματικότητα για τους Έλληνες, με 4 στους 10 να αδυνατούν να σηκώσουν μία εβδομάδα διακοπών εκτός σπιτιού. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό είναι ένα από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το αμάξι για ένα διημεράκι, όπως και εμείς άλλωστε τώρα, για 2 μέρες ήρθαμε εδώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, αποτυπώνεται ξεκάθαρη και σχετικά μεγάλη πτώση του ποσοστού των Ελλήνων που πιέζονται οικονομικά να κάνουν μία εβδομάδα διακοπών τα τελευταία χρόνια. Και αυτό φτάνει στο 43,1%. Ο δείκτης αυτός ουσιαστικά λειτουργεί πανευρωπαϊκά ως δείκτης υλικής στέρησης. Ενώ για τους Έλληνες, οι οποίοι έχουν κυρίως τις καλοκαιρινές διακοπές στο DNA τους, μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ένα ιδιαίτερα βαρύ πλήγμα. Έχουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση στην Κορινθία με την φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει. Στο μέτωπο είναι ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Δημήτρης Πτωχός, τον οποίο και έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας από την πρώτη στιγμή. Καλησπέρα, κύριε Πτωχέ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, όπως βλέπουμε και από τα πλάνα και από τις εικόνες. Πώς έχει αυτή τη στιγμή, πριν πέσει, να το πω έτσι, το φως της ημέρας? Είναι πολύ δύσκολη, όπως ακριβώς το είπατε. Έχουν γίνει μεγάλες καταστροφές σε περιουσίες, σε δασική έκταση. Τώρα βρίσκεται εδώ και ο Υπουργός, ο κ. Κικίλιας, και οι Δήμαρχοι των γύρω περιοχών και αρχίζει ένα συντονιστικό. Θα πρέπει να σας αφήσω, γιατί θα πρέπει να πάω με τους υπολείπους. Κατανοητό, κατανοητό. Θα γίνει μεγάλη προσπάθεια να μαζευτεί φωτιά τώρα μέσα στο βράδυ, ώστε να περιοριστεί η ζημιά όσο γίνεται περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μάχη από γη και αέρα ουσιαστικά για αυτή τη μεγάλη φωτιά, η οποία βρίσκεται μια ανάσα από το κούτσι της Νεμαίας. Έχει πραγματοποιήσει πάρα πολλές ζημιές, εκτεταμένες ζημιές. Άμα θα το δείτε και στα πλάνα, μιλάμε για μια τεράστια δύναμη της πυροσβεστικής, η οποία επιχειρεί 140 πυροσβέστες, 45 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων, 11 ελικόπτερα, 6 καναντέρ, υδροφόρες και μηχανήματα έργου από την πλευρά της περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχει υπάρξει και 112 που εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Πνέουν ισχυροί άνεμοι, το βλέπετε άλλωστε αυτό, και μιλάμε και για εκτάσεις οι οποίες έχουν και δασική αναφορά. Μιλάμε για υπέροχες εκτάσεις. Πλησιάζουν οι φλόγες ορισμένες φορές επικίνδυνα τον οικισμό. Ευελπιστούμε, όπως και ανέφερε και ο Δήμαρχος Βέλου, ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και θα αρχίσει να περιορίζεται. Ακούσαμε και τις χαρακτηριστικές τελευταίες αναφορές του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, θα αρχίσει να περιορίζεται. Ήδη μάλιστα θα υπάρξει και συντονιστικό στην περιοχή, είναι και ο Υπουργός, ο κ. Κικίλιας. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα στον χώρο της αυτοδιοίκησης και στα του Δήμου Μεσίνης. Είχαμε την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Χρυσοχοϊδή. Άφησε θετικά μηνύματα αυτή για τις ενέργειες οι οποίες μπαίνουν μπροστά. Μην ξεχνάμε, ενιαίο συντονιστικό κέντρο, το οποίο μεταφέρεται στην αστυνομική διεύθυνση της Μεσσηνίας, περιλαμβάνει και περιοχές του Δήμου Μεσίνης, αλλά και δυνάμεις οι οποίες θα αναπτυχθούν. Την ικανοποίηση του εξέφρασε ο Δήμαρχος Μεσίνης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των εξαγγελιών που υπήρξαν από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ο κ. Αθανασόπουλος άλλωστε είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και θέματα που έχουν να κάνουν τόσο με το ενιαίο συντονιστικό κέντρο όσο και με την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων διεκδικήθηκαν. Πρώτον, είναι η ένταξη του Δήμου Μεσίνης και της πόλης Μεσίνης στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο. Είναι κάτι που το ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή. Τώρα πλέον και η πόλη Μεσίνης θα ενταχθεί σε αυτό το συντονιστικό κέντρο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα μπουν κάμερες στην πόλη Μεσίνης σε σημεία σε συνεννόηση με την ελληνική αστυνομία, όπου θα υπάρχει η σχετική καταγραφή όλων των παραβατικών συμπεριφορών, και αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες και ενδυναμώνει την προσπάθεια που κάνει η ελληνική αστυνομία. Και δεύτερον, είναι η ανακοίνωση ότι ενισχύεται η ομάδα ΟΠΚΕ με ένα ικανοποιητικό αριθμό αστυνομικών, όπως και ενισχύεται και η ομάδα, η εποχούμενη, η ομάδα Δίας. Αυτά είναι δύο σημεία τα οποία τα διεκδικούσαμε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, γιατί πραγματικά είναι συνεπής σε αυτά που λέει και σε αυτά που κάνει.
για την ασφάλεια, έχω πει ότι είναι το οξυγόνο της κάθε περιοχής. Εμείς είμαστε συνέχεια, παρακολουθούμε τα ζητήματα που έχουν κάνει με την ασφάλεια των πολιτών σε όλη την επικράτεια του Δήμου μας. Συνεργαζόμαστε με την Ελληνική Αστυνομία και αυτά είναι αποτελέσματα της καλής συνεργασίας αλλά και της διεκδικητικότητας που έχουμε επιδείξει στο ζήτημα αυτό. Βήματα γίνονται για την πολυσυζητημένη λίμνο δεξαμενή του Τρικόρφου. Το έργο θεωρείται κάτι περισσότερο από αναγκαίο και απαραίτητο για την άρδευση μιας σημαντικής παραγωγικής ζώνης στην κεντρική Μεσσηνία. Η προγραμματική σύμβαση για την ολοκλήρωση μελέτης εγκρίθηκε και απομένει το επόμενο βήμα που έχει να κάνει και με το μέρος της χρηματοδότησης. Προς το τελικό στάδιο οδεύει, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μεσσήνης, το αρδευτικό έργο της λιμνοδεξαμενής Τρικόρφου, αφού εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή η προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Πελοποννήσου και την αποπεράτωση της μελέτης. Θέλω να ενημερώσω τους συναδέλφους, γιατί οι περισσότεροι δεν είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή εγκρίναμε την προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Πελοποννήσου για την αποπεράτωση των μελετών για αυτό το πολύ μεγάλο έργο. Το αρδευτικό της λιμνοδεξαμενής Τρικόρφου. Το ίδιο κάνει και η Περιφέρεια στην Περιφερειακή Επιτροπή και σε λίγες μέρες θα υπογράψουμε με τον Περιφερειάρχη τη σχετική προγραμματική σύμβαση που θα μας δώσει τη δυνατότητα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε ένα πλήρη φάκελο καθόλου όριμο, ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση. Το έργο θα είναι προϋπολογισμού περίπου 7 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Ένα αρδευτικό έργο με όλες τις αδειοδοτήσεις. Και λέω πολύ σημαντικό έργο και το αναφέρω σαν μια καλή είδηση για το Δήμο μας στη λήψη αυτής της απόφασης. Το πρόβλημα της λειψιδρίας έχει χτυπήσει και το Δήμο Μεσσήνης. Με την ανεπάρκεια νερού να απειλεί τις καλλιέργειες, κάνοντας αναγκαίες τις άμεσες παρεμβάσεις. Γιατί βλέπετε τι γίνεται και κάθε μέρα κουβεντιάζουμε με την ανεπάρκεια νερού και όλη η προσπάθεια όλων, από το χαμηλότερο στο υψηλότερο επίπεδο, γίνεται πώς θα αποταμιεύσουμε νερό. Και η άρδευση είναι κάτι το οποίο είναι υποχρεωτικό, όμως τα φαινόμενα. Το νερό, το διαθέσιμο νερό που υπάρχει μετά από τις καιρικές συνθήκες των τελευταίων ετών δεν μας δίνει τη δυνατότητα οι αγρότες μας να έχουν επάρκεια νερού για άρδευση. Γι' αυτό εμείς έχουμε μεριμνήσει και 4 χρόνια δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση και θεωρώ ότι με αυτή την προγραμματική σύμβαση φτάσαμε στο τελικό στάδιο της υλοποίησης ενός πολύ μεγάλου έργου. Και αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για το Δήμο μας. Ακόμα πιο καυτές έγιναν οι ακτίνες του ήλιου, με τον καύσωνα να δείχνει τα δόντια του σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ο υδράργυρος, μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις ξεπέρασε ακόμα και τους 40 βαθμούς, με την κατάσταση να είναι οριακή. Ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για όλους εκείνους που εργάζονται κάτω από αντίξωες συνθήκες. Ώρα 12 το μεσημέρι και το θερμόμετρο έδειχνε 41 βαθμούς Κελσίου. Μπανάκι και δόξα ο Θεός. Εμείς είμαστε στη θάλασσα. Πιο πολλές φορές και εντάξει. Οι πολίτες αναζητούσαν ανάσες δροσιάς. Άλλοι με χυμούς και αναψυκτικά και άλλοι με παγωτά. Κρύα νερά, ναι. Καπελάκι, ναι. Ομπρέλες. Με νερό και συχνά μπάνια. Η δουλειά κάτω από τον καυτό ήλιο είναι ανυπόφορη, μας είπαν οι εργάτες που συναντήσαμε που εκτελούν δημόσια έργα. Όταν πιάσει πολύ ζέστη, σταματάμε. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο, αλλά τι να κάνεις. Καπέλο, ήλιο, καπέλο, γυαλιά, νερό. Στις ψυσταριές και στους φούρνους το θερμόμετρο χτυπά κόκκινο. Είναι η δουλειά μας, κάνει πολύ ζέστη αυτές τις μέρες, αλλά εντάξει, είμαστε εδώ να εξυπηρετήσουμε και θα το περάσουμε. Δεν περνάμε και τόσο ωραία, αλλά να σκεφτούμε ότι υπάρχουν άλλα επαγγέλματα τα οποία έχουν πολύ χειρότερα από εμάς. Τώρα με αυτές τις συνθήκες του καύσωνα, ερχόμαστε μία και δύο ώρες νωρίτερα για δουλειά, για να μην προλάβουμε τη ζέστη, για να βγει πιο άνετα η δουλειά, πιο εύκολα. Την ώρα που βγάζουμε το ψωμί, σίγουρα ο περιβάλλοντας χώρος μπορεί να έχει και 40 με 45 βαθμούς γύρω μας. Δύσκολες οι συνθήκες και για τους παραγωγούς που δουλεύουν στα χωράφια. Όσο αντέχουμε μπορούμε, προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε. Εμείς αντέχουν, τα φυτά αντέχουν, οι παραγωγές αντέχουν. Εδώ δεν είναι τίποτα στο χωράφι, έλα να δουλέψεις να δεις. Και να σκυφτεί όλη μέρα και με το αξινάκι να βοτανίζεις, να κάνεις τις εργασίες. Θα περάσω μέσα στο δωμάτιό μου με κοντίσιον. Την πρακτική του κύριου Θωμά φαίνεται πως θα ακολουθήσουν και πολλοί άλλοι. Οι πιο τυχεροί βέβαια πήγαν για τη βουτιά τους στις κοντινές παραλίες. Εντάξει, κάναμε το μπανάκι μας, είναι δροσερή ακόμα η θάλασσα.
Θα έρθει καύσωνας, μπάνιο και μετά σπίτι, air condition. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως οι υψηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα. Και τα μεσοπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν αιμονή των συνθηκών αυτών μέχρι και τουλάχιστον τις 20 του μήνα. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πολύ υψηλότερο στο λεγόμενο φυσιολογικό για την εποχή. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα είμαστε σε συνθήκες καύσων, αλλά θα είμαστε σταθερά σε θερμοκρασίες πάνω από τους 37-38. Τοπικά σε κάποιες περιοχές, κυρίως της δυτικής και βόρειας χώρας, θα καταγράφονται και θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Την ίδια ώρα μεγάλος είναι ο κίνδυνος για την εκδήλωση φωτιάς. Φαίνεται εκεί πέρα να διαμορφώνεται ένα πάρα πολύ επικίνδυνο σκηνικό σε ό,τι αφορά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Είχαμε μια σημαντική παρέμβαση που ολοκληρώθηκε με τη συμβολή πολλών στην περιοχή της Μεθόνης και πλέον αποκαταστάθηκε και ο φωτισμός του κάστρου της περιοχής, που είναι σημείο αναφοράς. Μάλιστα, με βάση και τις ανακοινώσεις του Δημάρχου, έχει πλέον ολοκληρωθεί το σύνολο των μελετών για την ανάδειξη και αναστήλωση τμήματων του. Ο φωτισμός στο κάστρο της Μεθόνης αποκαταστάθηκε και η εικόνα πλέον εντυπωσιάζει. Ένα δίκαιο και πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας έγινε πραγματικότητα. Και μάλιστα, πέραν από τις παρέμβασεις και της αισθητικής αναβάθμισης και της ανάδειξης αυτού του σπουδαίου κάστρου, του μεγαλύτερου κάστρου της Μεσογείου, έχει και μια σημειακή αξία, διότι είναι αποτέλεσμα μιας επικοδομητικής και γόνιμης συνεργασίας, η οποία άρχισε στις αρχές του χρόνου και ήταν φυσικά από εμάς, από τη Δημοτική Αρχή, από όλους τους συμβούλους που εκλέγονται στη Δημοτική Ενότητα Μεθόνης από όλες τις παραδάξεις, δηλαδή επίσης με το Σύλλογο Φίλων Κάστρου Μεθόνης και πολλούς ενεργούς πολίτες που υπήρξαν, καθώς και την αμέριστη στήριξη του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου. Το αποτέλεσμα ήταν πράγματι εκπληκτικό, γιατί με τη δαπάνη αρκετά λίγων χρημάτων μπορεί να πούμε. Και το αποτέλεσμα, το είδατε και από τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει, το βλέπουν κάθε μέρα αυτή τη στιγμή χιλιάδες επισκέπτες της περιοχής και γι' αυτό το λόγο είμαστε όλοι υπερήφανοι για το αποτέλεσμα αυτό. Παράλληλα, όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Πελιουνέστρος, οι όλες ενέργειες συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής. Μάλιστα, για το κάστρο της Μεθόνης έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των μελετών για την αναστήλωση και υποστήριξη τμήματων του. Ουσιαστικά έχουν ολοκληρωθεί το σύνολο των μελετών για την αναστήλωση και την παρακολούθηση ώστε αυτό το μνημείο να διασωθεί. Είναι πρώτη φορά που το κάστρο έχει ολοκληρωμένη μελέτη στο σύνολό του, η οποία θα παρουσιαστεί και πολύ σύντομα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που πραγματικά βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια. Αρκετά αναμένεται να διαφοροποιηθούν στην έναρξη της νέας σχολικής περίοδου, με το νέο σχολείο σταδιακά να μετασχηματίζεται και με τη χρήση και νέων ψηφιακών εργαλείων. Διαδραστικοί πίνακες, αλλά και νέα σύγχρονα μέσα, θα τεθούν στη διάθεση μαθητών και καθηγητών, ενώ σε ισχύ θα είναι για όλες τις τάξεις το δωρεάν live ψηφιακό φροντιστήριο. Την εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου ως δυνατότητα επιλογής από περισσότερα του ενός βιβλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κυριάκος Πυρακάκης. Μάλιστα, ο κ. Πυρακάκης προανήγγειλε την αλλαγή όλων των βιβλίων. Τα βιβλία θα αλλάξουν όλα. Όλα. Βεβαίως. Θα έχουμε πολλαπλό βιβλίο. Ναι. Θα έχουμε μια σειρά από αλλαγές, όπως σας είπα, μάθημα-μάθημα. Πολλαπλό βιβλίο τι σημαίνει? Πολλαπλό βιβλίο σημαίνει ότι δεν θα έχουμε μόνο ένα βιβλίο φυσικής, θα έχουμε τρία βιβλία, ας πούμε, στη φυσική της Δευτέρας Λυκείου. Και άλλα μαθήματα θα διαβάζουν παραπάνω. Όχι. Τρία εναλλακτικά βιβλία. Θα έχεις ένα πρόγραμμα σπουδών και θα διαλέγει ο εκπαιδευτικός το βιβλίο πάνω στο οποίο θέλει να κάνει τη διδασκαλία. Είναι και πιο δίκαιο αυτό. Ο Υπουργός Παιδείας μίλησε παράλληλα και για τον διορισμό 10.000 μόνιμων εκπαιδευτικών και αναφέρθηκε στην ιδιαιτεριότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Υποποιήσαμε τα ποσά που δίνουμε για αναπληρωτές, για τη δευτεροβάθμια φέτος, σε πρώτη φάση, για το ένα κομμάτι των διορισμών, για να μπορέσουμε να κάνουμε μόνιμους διορισμούς. Το κριτήριο όμως εδώ, ξαναλέω και θέλω να το υπογραμμίσω, είναι οι ανάγκες που είδαμε στο πεδίο. Φέτος θα έχει μεγαλύτερη έμφαση στη δευτεροβάθμια, γυμνάσια ηλικία. Του χρόνου ελπίζουμε να γίνει το ίδιο και να έχει μεγαλύτερη έμφαση στην πρωτοβάθμια. Από το Σεπτέμβριο, όπως σημείωσε ο κ. Πυρακάκης, θα ξεκινήσουν και αλλαγές στην εκπαίδευση. Από το Σεπτέμβριο θα ισχύσει το ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο έχουμε ήδη ανακοινώσει. Υπάρχει ήδη μια μορφή ψηφιακού φροντιστήριου που δεν είναι το ζωντανό, είναι το on demand, για να το πούμε με τηλεοπτικούς όρους. Είναι στο digitalschool.gov.gr. Μπορεί να μπουν τώρα όσοι μας βλέπουν και να δούνε βίντεο, ουσιαστικά παραδόσεις μαθημάτων, γλώσσα μαθηματικά. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη Γυμνασίου. Αυτό είναι το πρώτο που ανακοινώσαμε μαζί με τον Πρωθυπουργό προεκλογικό στα ριζώματα. Ναι. Θα είναι όλη η ύλη του σχολείου εκεί, με μία εξαίρεση που θα είναι ζωντανό. Που θα είναι live, να το πω έτσι.
που θα είναι τα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Δηλαδή, ό,τι κάνει ένας μαθητής, μια μαθήτρια, σε ένα φροντιστήριο σήμερα, να μπορεί να γίνεται δωρεάν, ζωντανά, με ψηφιακά μέσα. Ερχόμαστε εμείς στην αθλητική σας ενημέρωση και έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας της ΕΣΥΣ 30. Καλησπέρα. Καλησπέρα Θέμη, καλησπέρα για τους τηλεθεατές μας. Έχουμε εξελίξει ό,τι αφορά την ομάδα της Καλαμάτας 80. Τελικά μένει στην Premier League με βάση τον προγραμματισμό και αυτός ο προγραμματισμός οδηγεί ξανά στην προσπάθεια για άνοδο. Δυστυχώς το πέρας της Γενικής Συνελεύσεως της ΕΣΑΠ, της ηγεσίας δηλαδή της Λίγκας, της επαγγελματικής, έφερε 10 ομάδες στην εκκίνηση του νέου πρωτάθληματος. Δεν δόθηκε τελικά εκείνο το wild card, στο οποίο πόνταραν οι παράγοντες της ομάδας, είχαν δηλώσει παρόντες για αυτό το wild card. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει οριστικοποιηθεί πια ο χάρτης τόσο της Volley League όσο και της Pre-League, εκεί όπου θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν η Καλαμάτα 80. Στόχος, όπως είπες και εσύ, είναι η επάνωδος, η άμεση επάνωδος, εξού και η αλλαγή προπονητή, ενισχυτικές κινήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει, ένας σχεδιασμός που όλο αυτό το διάστημα τρέχει και, όπως σου είπα και την προηγούμενη φορά, έχει να κάνει με ένα ανταγωνιστικό σύνολο το οποίο είτε θα βρίσκονταν στη μεγάλη κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία είτε στην δεύτερη, θα ήταν ικανό, θα είναι ικανό να φέρει σε πέρα στο στόχο που δεν είναι άλλος από το Καλαματιανό Βόλεϊ στα ψηλά. Γι' αυτό έχουμε σήμερα και μία νέα μεταγραφή, μία νέα προσθήκη, έναν Αργεντίνο αθλητή, ο οποίος αγωνίζεται ως ακραίος. Έρχεται μάλιστα με πολύ πλούσιο βιογραφικό. Έχει κατακτήσει Super Cup Αργεντινής με την Πολίτσια Φορμόζα. Έχει βρεθεί φιναλίστη στο πρωτάθλημα και το κύπελλο της χώρας του. Και μάλιστα την περσινή σεζόν ήταν και δεύτερος καλύτερος ακραίος του πρωταθλήματος της Αργεντινής και συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη εξάδα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι μια ισχυρή κίνηση, Χουάν Αλαμίνο το όνομά του, και έρχεται αμέσως μετά την προσθήκη του Σιδηρόπουλου στη θέση του Πασαδόρου και την ανανέωση με τον Μαωρίτσιο Βιέιτο, έναν επίσης πολύ δυνατό Ουρουγουανό. Έπονται και άλλες κινήσεις και άλλες ανανεώσεις και άλλες προσθήκες. Περιμένουμε να δούμε αυτές τις κινήσεις για μια ομάδα που πρωταγωνίστησε και στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας, αλλά δεν τα κατάφερε μέσω αυτών των ζητημάτων που μας ανέφερες. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να περάσουμε εμείς τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Με το πρώτο φως, ένας ολόκληρος νομός ανασένει. Ξεκινά να κινείται και συνεχίζει δυνατά να παράγει, να δημιουργεί, να προσφέρει. Καλημέρα. Για αυτή την επαφή που δίνει ζωή. Για αυτή την επιλογή που έχει ποιότητα. Για αυτή τη στιγμή που έχει αξία. Ευχαριστώ. Στηρίζω τον τόπο. Επιλέγω Μεσσηνία. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπούργοι της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.